Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λέω να πάμε να παρακολουθήσουμε την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος επιθυμούσε απόψε να είναι εδώ, αλλά λόγω μιας υποχρέωσης στην Αθήνα που μας την εξηγεί και στη συνέντευξη. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα δεσμευμένα αφημί, πώς εξελίσσεται τη διαδικασία και αν τελικά μέχρι το Πάσχα οι αγρότες της Κρήτης λάβουν ζεστό χρήμα με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν την προηγούμενη περίοδο στο κομμάτι των οικονομικών ενισχύσεων. Να δούμε τι μας είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για μία μικρή συνέντευξη εδώ στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής». Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αφορμή όλα όσα είδαμε και ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα σε αυτήν την ελαιοκομική περίοδο, το ζήτημα των επιδοτήσεων, τις εξελίξεις και τις αλλαγές που υπάρχουν στον ΕΛΓΑ και αν αυτές οι εικόνες θα επαναληφθούν του χρόνου. Είναι ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί μια ανησυχία στους αγρότες και της Κρήτης. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίδετε να συμμετέχω έστω και με αυτόν τον τρόπο στην εκπομπή σας, με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι εκεί αυτοπροσώπως, αλλά όπως γνωρίζετε ήδη, φιλοξενούμε στη χώρα μας ένα παγκόσμιο συνέδριο με δεκάδες, όπως θα ακούτε, προσωπικότητες από πολλά μέρη του κόσμου που βρίσκονται στη χώρα μας για να συμμετάσχουν σε αυτό το Παγκόσμιο Εμβέλειας Συνέδριο που ΆΡΟ ΟΣΙΑΝ 2024. Για αυτό που με ρωτήσατε, ο ΕΛΓΑ είναι ένας οργανισμός ανταποδοτικός, θα παραμείνει και με το νέο κανονισμό που είμαστε έτοιμοι να φέρουμε και φυσικά να ψηφιστεί και με το νέο έτος να ισχύσει. Ένας κανονισμός ο οποίος απαντά σε πάρα πολλές από τις ανησυχίες των αγροτών που έχουμε καταγράψει ή από τους κινδύνους που έχουν αναπτυχθεί λόγω της κλιματικής όχι αλλαγής αλλά και κρίσης, κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Φυσικά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και μιας αναφερθήκατε για τα ελαιόδεντρα και για το λάδι, άρα και για τα αμπέλια κατ' επέκταση, ακαρπία περονόσπορος ή περονόσπορος ακαρπία, ζητήματα που εκ των πραγμάτων μας απασχολούν. Ξέρω πως και είναι πολύ μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου της χώρας μας και του νησιού μας και εκεί έχουμε δώσει βάρος στο νέο κανονισμό. Χρήματα και κυρίως ανταπόδοση και ταχύτητα θα είναι σαφώς βελτιωμένη σε μέγιστο βαθμό. Βεβαίως και η συνεργασία μας με την περιφέρεια Κρήτης είναι πολύ πολύ καλύτερη από κάθε προηγούμενη περίοδο. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο και η ίδια η περιφέρεια το αναφέρει και χαίρομαι διότι και στο πρόγραμμα του αδακοκτονίας ό,τι μας έχει συζητηθεί από μέρους μας έχουμε ανταποκριθεί και ό,τι άλλο και παραπάνω χρειαστεί εννοείται θα το κάνουμε διότι μας ενδιαφέρει να προσέξουμε τους παραγωγούς της Κρήτης και συνολικά επαναλαμβάνω της χώρας μας. Αλλά μιας και απευθυνόμαστε στην Κρήτη και στους Κρητικούς, βεβαίως η έγνοια μας είναι δεδομένη και οι συνεργασίες με περιφέρεια αλλά ακόμα και με δήμους ή με τοπικούς φορείς είναι κάτι που αυτονόητα θα κάνουμε. Κύριε Υπουργέ, το θέμα των επιδοτήσεων το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Σωστά, είναι ένα θέμα το οποίο καίει. Την επόμενη ελαιοκομική περίοδο υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτές τις δραματικές περικοπές που είδαμε την περασμένη χρονιά? Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Περικοπές έγιναν για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων πριν την ΚΑΠ απεφάσισε, πριν την ΚΑΠ 23-27 απεφάσισαν και αυτό έχει αποτυπωθεί μέσα ως υποχρέωση και της χώρας μας όπως των υπολείπων κρατών μελών ότι ένα ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε 236 εκατομμύρια φεύγει από τον πυλώνα 1, από τις άμεσες ενισχύσεις δηλαδή των αγροτών μας και μεταφέρεται στον πυλώνα 2. Ωστόσο, χρήματα δεν μειώθηκαν στη χώρα μας, όπως συνέβη με άλλα κράτη-μέλη και κράτη-μέλη και μεγαλύτερα, που βρίσκονται και αυτά στα πυρήνα της Ευρώπης. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Ισπανία ή η Ιταλία ή η Γαλλία έχουν λιγότερα χρήματα στην ΚΑΠ την τωρινή από την προηγούμενη. Εμείς είχαμε την προηγούμενη περίοδο 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή την περίοδο από το 2023 μέχρι το 2027 έχουμε στη διάθεσή μας πάλι 19 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο όμως έχουμε παραπάνω στον πυλώνα 1 λιγότερα 236 εκατομμύρια. Αυτό αλλάζει. Είναι ένα από τα θέματα που επιδιώκουμε μέσα στις αλλαγές της ΚΑΠ να πετύχουμε με τις συνεργασίες και τις συμμαχίες άλλων κρατών μελών. Δηλαδή να μεταφέρουμε αδιάθετα χρήματα από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2, από τον πυλώνα 2 στον πυλώνα 1 που κυρίως αυτό μας ενδιαφέρει ώστε να μειώσουμε και να κλείσουμε και αυτή την ψαλίδα.
Έχουμε όμως ένα ακόμα λόγο για τον οποίο είδαν πολλές ελλείψεις στα πορτοφόλια τους, στα ταμεία, τους λογαριασμούς τους οι αγρότες μας. Ήταν η κακή διαχείριση, η κακή διοίκηση που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, που έχει ονοματεπώνυμο και ακούγεται και ακούει το όνομα Σημανδράκος Ευάγγελος, μαζί με κάποια στελέχη που επίσης έχουν ονοματεπώνυμο, υπερδιευθυντές την περίοδο εκείνη, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που βεβαίως έχουν διωχθεί και που βεβαίως είναι σε εξέλιξη μια ΕΔΕ για τους υπαλλήλους και φυσικά για τον απερχόμενο πρόεδρο έχει ήδη ενεργοποιηθεί ο εισαγγελέας που έχει δύο κλήσεις για δύο διαφορετικά ζητήματα και έρχεται και τρίτη και μεγαλύτερη κλήση από τον εισαγγελέα σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που θα καταθέσουμε. Εκεί απλώς όχι μόνο έκαναν κακή διοίκηση, αλλά κατάφεραν και να μην απορροφήσουν χρήματα παρά την περικοπή των 236 εκατομμύρια. 88 εκατομμύρια δεν απορροφήθηκαν κατά την προηγούμενη πληρωμή του έτους 23. Με αποτέλεσμα αυτά να προσπαθήσουμε σε αυτή τη φάση μέχρι το Πάσχα να καταβληθούν σε μέγιστο βαθμό. Να απορροφήσουμε δηλαδή το μέγιστο ποσό από τα 88 εκατομμύρια. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τα χρήματα που χάθηκαν, που δεν είδαν να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, να δοθούν ως υπόλοιπο, ή αυτό είναι πλέον ένα γεγονός το οποίο είναι τελεσμένο και απλά τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά? Είναι πολλά από υπόλοιπα. Mm-hmm. Προσέξτε και δασκάκι, είναι πολλά υπόλοιπα. Υπόλοιπο είναι αμέσως στα 88 εκατομμύρια σε δεδομένες οι οποίες άνοιξε η πλατφόρμα, έγιναν οι διορθώσεις και πασχίζουμε να έχουμε το μέγιστο ποσό να καταβάλλεται λίγο πριν το Πάσχα ή έστω τις πρώτες μέρες της μεγάλης εβδομάδας του Πάσχα. Έχουμε όμως και 16.500 δεσμευμένα αφημί 2, 3 και 4 χρόνια. Η πλειονότητα αυτών, περίπου 16.000, είναι από την Κρήτη. Κάποιοι το είχαν βρει και λίγο παιχνίδι, ή κάποιοι το είχαν βρει και λίγο εργαλείο. Εργαλείο εκβιασμού, εργαλείο καταγγελιών, εργαλείο εκδίκησης και έστειλαν επιστολές ανώνυμες, ανυπόγραφες, που κατήγγειλαν τον κύριο Δασκαλάκη, τον Αβγενάκη, που έχει αυτόν και αυτό, και η οικογένειά του και τα ξαδέρφια του, που έλεγα μια κατηγορία Α, παπ, δεσμευόταν ο λογαριασμός. Δίχως να υπάρχει το δικαίωμα, η δυνατότητα να ερωτηθεί ο Χ, καταγγελόμενος, και να απαντήσει, να αποτρέψει, να καταρρύψει αυτές τις κατηγορίες ή τέλος πάντων να αποβεβαιωθεί ότι όντως έχει μια παρανομία πράξη, άρα κακώς λαμβάνει την όποια ενίσχυση. Αυτό ήταν αποτέλεσμα δέσμευσή μου. Εξελίσσεται ο έλεγχος ένα προς ένα τα αφημί. Θα έχουμε μέχρι το Πάσχα πάνω από 2,5 τουλάχιστον και πλέον χιλιάδες αποδεσμευμένα αφημί που και εκείνα θα λάβουν τις ενισχύσεις που είτε έπρεπε να είχαν καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια, είτε δικαιούται και σε αυτή τη φάση πληρωμών. Άρα η επόμενη ελοκομική περίοδος όσον αφορά τα χρήματα θα είναι πολύ καλύτερη από αυτήν την δραματική κατάσταση? Έχουμε ακόμα δύο περιπτώσεις ξεχασμένων αγροτών, αφημί δηλαδή, που έπρεπε να λαμβάνουν χρήματα, αλλά κάποιος κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να τους ενεργοποιήσει και να πληρωθούν. Έχουμε από το 2000, από το 2014 ξεχασμένα αφημί που κανένας δεν ενεργοποίησε και για ποιο λόγο έγινε η πάυση τους, το πάγωμά τους, κανένας δεν έδωσε σημασία, είτε διοίκηση είτε προϊσταμένη. Ήδη ξεκίνησε η σημερινή διοίκηση με τον κύριο Παπασίδη αλλά και με τον Λευτέρη τον Ζερβό, αναπληρωτή πρόεδρο, και τον κύριο Κουρδί επίσης αντιπρόεδρο, και τον Γιάννη τον Γλετζάκη, καλό μου φίλο και μέλος της διοικήσεως, να κάνει τι, να ελέγχουν σιγά σιγά σταδιακά από το 2014 και δόθε ό,τι παγωμένες τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν, ώστε σιγά σιγά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος να εισπράξει χρήματα μέχρι το Πάσχα, αλλά και μετά η δουλειά αυτή θα συνεχιστεί μέχρι να τελειώσει, να αδειάσει αυτή η δεξαμενή. Όμως σε αυτή τη δεξαμενή έχουμε και μια ακόμα κατηγορία. Περιπτώσεις αγροτών που είχαν δικαιωθεί δικαστικά. Προσέξτε, κράτος δικαίου. Είχαν δικαιωθεί δικαστικά. Παρόλα αυτά, ότι κακώς τους κόπηκε η ενίσχυση, η επιδότηση, και πρέπει να καταβάλει ο ΠΚΠ τις ενισχύσεις. Και δεν ίδρωσε ταυτή κανενός από εκεί πέρα. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις περιπτώσεις που και αυτές ενεργοποιούνται βήμα-βήμα, μέρα-μέρα. Ξέρω ότι έχουμε και άλλες εκκρεμότητες. Είχα μάλιστα προσφάτως μια συνάντηση με κτηνοτρόφους από τα Χανιά και ξέρω πολύ καλά από τον κύριο Βερκάκη μια άλλη εκκρεμότητα που είχε δημιουργηθεί από τον προηγούμενο Υπουργό Γεωργίας και για τους νέους αγρότες του 2021. Έχουμε ακόμα δηλαδή εκκρεμότητες, αλλά σίγουρα δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι να τα λύσουμε όλα μέσα σε 2 μήνες. Αλλά ωστόσο το βέβαιο είναι, πέρα από τα χρήματα τα κυρίως, έχουμε και πολλές άλλες υποπεριπτώσεις οι οποίες και αυτές επιλύονται σταδιακά
ώστε να είμαστε δίκαιοι, σωστοί και ό,τι χρήματα υπάρχουν και είναι δεσμευμένα και ανήκουν σε κόσμο και κακώς έχουν παρακρατηθεί, να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν. Θέλουμε ο κόσμος που δικαιούται χρήματα να τα πάρει. Αυτή είναι η δικιά μου δέσμευση. Μάλιστα. Ό,τι δικαιούται ο κάθε αγρότης σε μέγιστο βαθμό να καταβληθεί σωστά και έγκαιρα. Είναι αδιανόητο και επιτρέψτε μου, είναι και ανήθικο. Την ώρα που, όπως είπα, ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας τέλεχος στο ΠΚΠ, μία μέρα να κάνει να πληρωθεί, δικαιώς θα αντιδράσει. Κάποιοι αγρότες που έχουν μήνες, χρόνια να εισπράξουν κάτι που δικαιούνται και τα λεφτά είναι στο ταμείο και στέκουν, δεν είναι ανήθικο, δεν κατάλαβα. Ίσως έχει κάτι πιο βαρύ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, θα τα πούμε και από κοντά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω με αφορμή και τη φιλοξενία που μου δίνετε και όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Διότι έχουν δείξει μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και εγώ τους θερμοευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.